διότι ο κύριος Πατούλης πριν από λίγο ολοκλήρωσε την επίσκεψη που έκανε, καλησπέρα κύριε Δήμαρχε, στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Ιωάννη Τέντε, όπου θα σας δείξουμε στη συνέχεια για ποιο λόγο πήγε εκεί. Καλησπέρα κύριε Πατούλη. Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, με αυτήν την ιδιότητα πήγε εκεί. Είναι σίγουρο ότι αυτά τα οποία διαδραματίστηκαν χθες και αυτά τα οποία αποκαλύπτονται και σήμερα, όλη την ημέρα, είναι ζητήματα τα οποία απασχολούν ιδιαίτερα τον ιατρικό χώρο για τα ζητήματα της δημόσιας υγείας και εκεί δεν κατεβάζουμε καθόλου τον πήχη. Προστασία της υγείας των πολιτών, της δημόσιας υγείας, υπάρχουν κατασταλτικοί τρόποι οι οποίοι θα πρέπει κανείς να τους χρησιμοποιεί, ας δει και διπλανές χώρες, και πάνω απ' όλα δεν θα ανεχθεί τουλάχιστον ο ιατρικός φορέας που, εφόσον ο Υπουργός Υγείας δεν το στηρίζει, εμείς σαν ιατρικός φορέας είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Δείτε εδώ τι έγινε χθες το μεσημέρι στην Κουπαστή του μετρό της πλατείας Συντάγματος. Δείτε πόσες εκατοντάδες ανθρώπινο κύμα, πόσες χιλιάδες πολιτών είναι γύρω-γύρω και πόσοι γελοί πετάνε δακρυγόνος πολίτες αυτούς που βρίσκονται στα όρια της κατάρρευσης, αν ένας έπεφτε εκεί πέρα. Όπως βλέπετε, η σκάλα οδηγεί κάτω στο μετρό. Μάλιστα, αυτή είναι η εικόνα. Τώρα, θα δείξουμε μερικές φωτογραφίες. Μερικές από τις φωτογραφίες που παρέδωσε και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών πριν από περίπου 2 ώρες στον αρμόδιο εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Ιωάννη Τέντε, ο κύριο Πατούλη. Θα δείξουμε μερικές φωτογραφίες από τα χημικά τα οποία έπεσαν χθες, κύριε Πατούλη. Το πρώτο είναι αυτό. Ναι. Για τι πράγμα μιλάμε? Κοιτάξτε, καταρχήν αυτό το οποίο εμείς θελήσαμε χθες μετά από... Θα τα πούμε αυτά. Να δούμε λίγο αυτό. Μιλάμε λοιπόν εδώ για ένα δοχείο το οποίο εκτοξεύθηκε... Δακρυγόνο είναι αυτό? Αυτό υποτίθεται ότι είναι δακρυγόνο. Αλλά θα σας έλεγα ότι αυτή τη στιγμή αυτό που διαπιστώσαμε όλοι μας μέσα στους χώρους που πέσανε αυτά, τουλάχιστον λίγο έξω από το πρόχειρο ιατρείο, δεν δάκρυζε ο κόσμος. Ένιωθε ένα καύσο και μια ασφυξία, η οποία μάλλον περισσότερο είναι αυτά που λέμε τα CS και όχι τα CN γκάζ. Δηλαδή, τα οποία και ο κόσμος. Είναι αυτά τα οποία δεν δημιουργούν δάκρυ, αλλά δημιουργούν ασφυξία. Άρα λοιπόν αυτά μέλη να το αποδείξει κανείς, γι' αυτό ακριβώς εμείς τα δώσαμε στο χημείο του κράτους. Θα σας έλεγα ότι τα CS και σύμφωνα και με ανταποκριτές... Αυτά εκτοξεύονται από πυροκροτητή ή εκτοξεύονται δια... Από πυροκροτητή, τα οποία όμως, θα σας έλεγα κύριε Παπαγιάννη, ήδη στη Γερμανία από το 82 αυτά έχουν απαγορευτεί αν μιλάμε για CS, διότι ακριβώς έχουν δει ότι δημιουργούν καρκινογενέσεις, αλλά καθώς επίσης και ασφυξικτικά φαινόμενα, τα οποία είναι πολύ επικίνδυνα για την ίδια τη ζωή. Αυτή είναι η ημερομηνία παραγωγής ή η ημερομηνία λήξης? Αυτό είναι, είναι ακριβώς ένα αποδοχείο το οποίο αναγράφεται αυτό το οποίο φαίνεται. Μένει κανείς να ρωτήσει και γι' αυτό ακριβώς τα δώσαμε και στον κύριο Τέντε να μπορέσει να αντιληφθεί. Α, τα παραδώσατε αυτά. Τα παραδώσαμε φωτογραφικά. Εννοείτε. Και βεβαίως μέσα και από το πρωτόκολλο του Ιατρικού Συλλόγου, όπου μένει αφενός μεν αύριο ή τις επόμενες 2 μέρες το χημείο του κράτους να μας αποσαφηνίσει την χημική ουσία η οποία περιέχεται μέσα, και βεβαίως μέσα από την έρευνα που πιστεύουμε ότι θα κάνει και ο κύριος εισαγγελέας, θα μπορέσουμε να αποσαφηνίσουμε αυτές τις ημερομηνίες οι οποίες, εάν θα δείτε, είναι του 79, υπάρχουν ημερομηνίες του 70, του 80, του 82 και του 95. Μάλιστα. Είναι σαφές λοιπόν ότι εάν αυτό έχουν λήξει... Αυτό είναι το 1979. Ακριβώς. Δακρυγόνο του 1979, το οποίο έχει δεκαετή λήξη. Έχει λήξει από το 89, από την περίοδο οικουμενικής κυβέρνησης, κύριε Κακολίδη, τα βλέπετε, τι ποτίζουν, τι ψεκάζουν τον κόσμο. Εμείς αυτή τη στιγμή, όσο οφείλαμε και εφόσον μας παραδόθηκαν από τους εθελοντές γιατρούς που οφείλω να πω με αυτοθυσία διέσωσαν και προσπαθήσαν να διασώσουν πολλούς ανθρώπους, και η ανταμοιβή από την κεντρική εξουσία ήταν ουσιαστικά να ρίξουν ακόμα και στους χώρους αυτούς χημικά,